Κύριε Μουζάνα, καταρχήν, επειδή διεκδικήσατε το σωστά, να γίνει σήμερα ένα σοβαρό διάλογο, θα πρέπει όπως και εσείς να μην ψαρεύετε σε θολά νερά και θέλω να είμαι συγκεκριμένο σε αυτό. Αυτοί οι εθελοντές που συνελήφθησαν, και το αρχίζω από αυτό γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν ήταν αυτοί που κάνανε σκηνές με τζιχαντιστές ή τζαμιά, ήταν από όσο ξέρουμε και έγινε και μάλιστα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύη στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη, διαπιστευμένοι εθελοντές μη κυβερνητικής οργάνωσης από την Ισπανία, έναν άνθρωπο που από ό,τι είδα και στο Facebook έχει μήνες στην Ελλάδα και έχει διασώσει πολλούς. Συνελήφθη με κακουργηματική κατηγορία διευκόλυνσης παράνομης εισόδου μεταναστών στη χώρα. Ούτε για εκμετάλλευση, ούτε για δουλεπόριο, ούτε για τσαμιά που μας είπατε και δεν αναφερθήκατε στο συγκεκριμένο που ανεφερόμαστε. Και επειδή αναφέρθηκε και η Ελεάνα, θέλουμε μια σοβαρή και ξεκάθαρη απάντηση ότι οι άνθρωποι που σώζουν ανθρώπους μέσα από τα νερά και τον πνιγμό δεν θα συλλαμβάνονται, ακόμη και αν δεν είναι διαπιστευμένοι. Ακόμη και αν δεν είναι, διότι όπως ξέρουμε εμείς από τη Μυτιλήνη, από τους εθελοντές, ας μην το αποδώσουμε σε προθέσεις, ας μην το αποδώσουμε σε συγκεκριμένο βαθύ κράτος μέσα στο λιμενικό ή την αστυνομία. Ας το αποδώσουμε σε κακή οργάνωση. Πολλές φορές έρχονται μετά το πνιγμό. Έρχονται μετά τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται να διασωθούν και ευτυχώς εμείς είμαστε περήφανοι όχι για την ελληνική αστυνομία, για τους χιλιάδες ανά την Ελλάδα που σώσανε χιλιάδες αυτούς τους μήνες σε όλα τα νησιά. Και αυτή είναι η πραγματική που πρέπει να απαντήσετε. Τι πολιτική θα ακολουθήσετε. Δεν μας ενδιαφέρουν οι μικροτεχνικές λεπτομέρειες της διαχείρισης που κάνετε. Κάνατε μια επιλογή σαν κόμμα της αριστεράς ότι μέσα από την κυβέρνηση θα κάνετε την Ευρώπη ξανά της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της ευημερίας. Το πιστεύετε αυτό, το παλεύετε αυτό. Όσοι είμαστε οργισμένοι με αυτό είναι επειδή κάνετε τα βήματα να συνθηκολογήσετε με αυτήν χωρίς να μας δίνετε τίποτα απολύτως παρά 700 νεκρούς από τις αρχές που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση. 700 έχουν υπολογιστεί καταγεγραμμένοι νεκροί στο πέρασμα Ελλάδας-Τουρκία, στα θαλάσσια σύνορα. Πέστε μας τι θα κάνετε γι' αυτό. Δεν είναι ηθικό το ζήτημα. Αυτό ανεβάζει την ακροδεξιά, της δίνει φτερά σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Όσο υπάρχουν ακόμη και αριστερές κυβερνήσεις που λένε για τους 7 που σήμερα το πρωί πνίγηκαν, για τους 45 την Παρασκευή, για τους 700 δεν μπορώ να κάνω τίποτα, θα τους βλέπετε στην τηλεόραση απλά να πνίγονται, συγγνώμη αλλά δεν εφαρμόζεται καμία ανθρωπιστική ή αριστερή πολιτική. Και έχω δικαίωμα να σας το πω, διότι εδώ θέλουμε να μας πείτε τελικά, θα πάτε με την Ευρώπη η οποία θέλει να κλείσει τα σύνορα και έχει μετατοπίσει τη συζήτηση αυτές τις μέρες στο αν η Ελλάδα, το ελληνικό κράτος, φυλάει καλά τα σύνορα. Μα κύριοι, το θέμα είναι ότι εσείς ξεκληρίσατε, όχι εσείς προσωπικά κύριε Μουζάλα, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, 4 εκατομμύρια Σύριους αυτά τα χρόνια. Ισοπεδώσατε μια χώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι αποκλεισμένοι και πεινάνε, είδαμε όλους τους σκελετωμένους. Διεκδικείτε ότι θα μείνουν εκεί και θα πεθαίνουνε, ότι θα τους βομβαρδίζετε και δεν θα ρίξουν τα σύνορα της Ευρώπης πλουρίο. Επί ένα χρόνο συμβαίνει αυτό, με το ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, όχι κρατικοί μηχανισμοί, που τους βοήθησαν να φτάσουν. Τι έχει πάθει η Ευρωπαϊκή Ένωση που πέρασε 1 εκατομμύριο κόσμο στην Ευρώπη. Τι! Έπαθε τίποτα κανένας. Με τι θα μας πείσουνε. Με το ότι βιάζουν οι μουσουλμάνοι στη Γερμανία και με το ότι γεμίσαμε τζιχαντιστές στη Γαλλία. Με αυτά. Ότι αυτοί είναι οι εχθροί μας. Με αυτόν τον τρόπο θα πείσουνε και εσάς ότι πρέπει να επιδοθείτε. Μην το κάνεις άλλη φορά αυτό. Ότι πρέπει να επιδοθείτε και εσείς σε ένα διαγωνισμό. Ότι μα πρέπει το να κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή πώς αφήστε τον, αφήστε τον. Δεν πειράζει. Εγώ δεν πτωούμαι. Λοιπόν, ότι πρέπει και εσείς να μπείτε σε ένα διαγωνισμό πόσο καλά θα φυλάτε τα σύνορα. Μα δεν είναι αναγνωρισμένο ότι αυτοί είναι πρόσφυγες. Το θέμα είναι να συζητήσουμε πόσο καλά θα υποδεχόμαστε τους πρόσφυγες και θα εφαρμόσουμε τη συνθήκη της Γενέβης. Γιατί δεν πηγαίνουν καράβια να παραλαμβάνουν αυτούς τους χιλιάδες και τους αφήνουμε να πνίγονται κάθε μέρα.
Πολύ εύκολα επίσης ξεπεράσατε το ερώτημα για τον Εύρο. Γιατί παρακαλώ δεν μπορούν να περάσουν από πρόσφυγες αναγνωρισμένοι που δεχόμαστε ότι είναι πρόσφυγες από τα χερσαία σύνορα. Γιατί από τους κήπους και από τις καστανιές δεν μπορούν να περνάνε χωρίς να θαλασσοπλήγονται και να πληρώνουν τους δουλέμπορους και να καταγράφονται από εσάς. Να στήσετε εκεί τους μηχανισμούς σας, αν θέλετε τόσο πολύ να καταγράφονται, πας και περάσουν οι τρομοκράτες και έρθουν να μας βάλουν βόμβες. Υπάρχουν λοιπόν πολύ άμεσα ερωτήματα. Η μάχη που δίνεται για να κάνετε ονειροφανταστικά, μάλλον όπως φάνηκε και με το θέμα του μνημονίου, να κάνετε μια Ευρώπη της αλληλεγγύης, κοστίζει κάθε μέρα σε εμάς που σας ακούμε το πολιτικό, αν θέλετε, σθένος, να βλέπουμε χιλιάδες, γιατί πλέον για χιλιάδες μιλάμε σε όλη τη Μεσόγειο, να πνίγονται. Αυτό είναι άμεσες προτεραιότητες θέμα, κύριε Μουζάλα. Για να μην συζητήσουμε μετά για το πώς και τι είναι οι συνθήκες για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Δευτέρας κατηγορίας πολίτες είναι, ενώ και εδώ σε αυτή τη χώρα έχουμε. Τελειώνω. Λίγο την υπομονή σας, διότι σε κάθε τοποθέτηση έχετε και ένα δεκάλεπτο να απαντάτε. Άρα μιλάτε πολλή ώρα. Ναι, εντάξει, όχι. Επειδή βλέπω έναν εκνευρισμό από αυτό, να τελειώνω. Μιλάτε πολλή ώρα, θα μιλήσουμε κι εμείς. Λοιπόν, αν θέλατε να έχετε press conference με τον Υπουργό, θα κάνετε εκδήλωση press conference. Κάνατε ανοιχτή εκδήλωση. Και αφού κάνατε ανοιχτή εκδήλωση, θα ακούσετε τους πάντες. Press conference με τον Υπουργό να κάνετε άλλη στιγμή. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει σε αυτή τη χώρα το υστέρημά τους, τον υδρότα τους, το αίμα τους πολλές φορές. Και άρα περιμένουμε από μια κυβέρνηση αριστεράς να πει στους εταίρους ότι αυτή η χώρα θα υποδέχεται τους πρόσφυγες και ναι και από τον Εύρο. Και θα ρίξουμε και το φράχτη. Δεν μπορεί να ξοδεύουμε εκατομμύρια για φράχτες και στρατόπεδα και όχι να δίνουμε 5 δεκάρες για να τους φιλοξενήσουμε, να τους δίνουμε ανθρώπινο φαΐ ή δουλειά ακόμη. Όπως θέλουμε όλοι εμείς οι άνεργοι που είμαστε σε αυτή τη χώρα και περισσεύουμε, και οι συνταξιούχοι που τους κόβουμε τις συντάξεις τώρα. Όλοι περισσεύουμε τελικά μέσα σε αυτή την κρίση. Και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες και οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι. Τι να κάνουμε, και οι αγρότες, τι να κάνουμε, πού θέλετε να πάμε. Υπομονή, μην φοβάσαι. Δεν παθαίνεις τίποτα με τα επιχειρήματα. Να μάθεις να τα σκεφτείς και να τα απαντήσεις κι εσύ. Λοιπόν, θα κλείσω. Να μιλήσετε, υπάρχει χρόνος. Θέλω να κλείσω στο ότι δεν μας ενδιαφέρει η μάχη αυτή, η πολύ φιλόδοξη που δίνεται για να κάνετε την Ευρώπη φιλολαϊκή, δημοκρατική, οτιδήποτε. Κάντε το αν εσείς θεωρείτε ότι μπορείτε να το κάνετε. Μόνο με το ότι συνθηκολογείτε με αυτή την Ευρώπη του νεοφιλελευθερισμού και του ρατσισμού, δεν την κάνετε. Απλά γίνεστε κι εσείς κομμάτι του προβλήματος. Και αυτό τροφοδοτεί την οργή μας. Το ότι μέχρι πριν λίγους μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ο φράχτης είναι κάτι απαράδεκτο και εμείς ακούμε εσάς να λέτε, εγώ σας διάβαζα πριν λίγο καιρό στις εφημερίδες, ότι και μάλιστα το λέγατε υπερεφανευόμενος, ίσως για να δώσετε διαπιστευτήρια στους εταίρους, από τον Εύρο δεν περνάει κουνούπι, δεν περνάει κανείς, είναι τα πάντα κλειστά. Και αυτό το λέτε για να νιώσουμε ασφαλείς, για να σας πούμε μπράβο. Εμείς το ακούμε και ανατριχιάζουμε όταν βλέπουμε τους πνιγμένους κάθε μέρα. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Πότε θα λυθεί το θέμα? Όταν θα γίνει σοσιαλιστική Ευρώπη? Στη δευτέρα παρουσία, δηλαδή, γιατί συνήθως τους αντιπάλους σας έτσι τους κατηγορείτε, ότι διεκδικούμε αλλαγές στη δευτέρα παρουσία. Εμείς λέμε να ανοίξει τώρα ο Εύρος, να σώσουμε τουλάχιστον τις ζωές των ανθρώπων. Και θα δούμε τελικά πώς θα λύσουμε και τα βιωτικά τους προβλήματα, όπως παλεύουμε και για τα δικά μας άλλωστε. Δεν έχουμε διαφορετική μοίρα.